Να περάσουμε τώρα σε ένα πρωτότυπο θέμα. Είναι η αναρχική συνάντηση ορειβατών Κεντρικής Ελλάδος που έγινε το Σάββατο στο Κιντίκι. Από αυτήν τη συνάντηση θα παρακολουθήσουμε ένα ρεπορτάζ του Γιάννη Καλογιάννη. Βρισκόμαστε στην τοποθεσία Κιντίκι, 10 περίπου χιλιόμετρα έξω από τη Λάρισα. Ένα άγνωστο σπορ, αλλά τόσο κοντά μας, δίπλα στη Θεσσαλική πρωτεύουσα. Έχουμε την πανθεσσαλική συνάντηση, αναρχητική συνάντηση. Είναι ο Σύλλογος Ορειβατών Λάρισας και Ορειβάτες από όλη τη Θεσσαλία. Ένα πολύ δύσκολο σπορ, ωστόσο όμως και πολύ θεαματικό. Βλέπετε τους ορειβάτες που προσπαθούν να ανεβούν στην κορυφή. Βρισκόμαστε στην τοποθεσία Φιδοφωλιά. Ένα πραγματικά ωραίο τοπίο. Αγόρια και κορίτσια ορειβάτες επιδίδονται στο αγαπημένο του σπορ. Και είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ορειβατών Λάρισας και είμαι υπεύθυνος της Επιτροπής Αναρρίχησης. Η αναρρίχηση είναι ένα σπορ που συμπεριλαμβάνεται στην γενικότερη ορειβασία, αλλά αποτελεί, ας το πούμε, ένα ειδικευμένο κλάδο της ορειβασίας. Σίγουρα μπορεί να υπάρξει κάποιος να είναι αναρρίχητης καθαρός, αλλά να μην είναι ορειβάτης. Αλλά κάποιος που είναι ορειβάτης πρέπει οπωσδήποτε να είναι και αναρρίχητης. Είναι ένα σπορ που απαιτεί καλή φυσική κατάσταση, καλή ψυχολογική κατάσταση και σίγουρα αγάπη για τη φύση. Εδώ αυτή τη στιγμή βλέπουμε στο βράχο αναρχητές να σκαρφαλώνουν. Βλέπουμε τους πρώτους μπροστά που ανεβαίνουν σαν επικεφαλής και οι οποίοι βάζουν ενδιάμεσες ασφάλειες στο βράχο είτε με καρφιά σε σχισμές είτε με διάφορους άλλους μηχανισμούς που σφινώνουν μέσα στις σχισμές του βράχου, ώστε αν ο πρώτος κατά τύχη έχει κάποια πτώση να κρατηθεί και να κρεμαστεί, όπως βλέπουμε αυτή τη στιγμή κάποιον εκεί πάνω από την ασφάλεια που είναι από πάνω του. Όταν τώρα ο πρώτος τελειώσει τη σχοινιά που λέμε και τελειώσει το σχοινί, φτάνει σε ένα σημείο όπου θα ασφαλίσει πάλι τον εαυτό του στο βράχο και θα ετοιμαστεί να τραβήξει προς τα πάνω τον δεύτερο της σκηνοσυντροφιάς, ο οποίος ανεβαίνοντας βγάζει και όλες τις ενδιάμεσες ασφάλειες που έβαλε ο πρώτος. Ο πολλής κόσμος σίγουρα πιστεύει ότι το σπορ αυτό είναι επικίνδυνο κτλ. Το σπορ αυτό δεν είναι επικίνδυνο από τη στιγμή που θα γίνει σωστή εκπαίδευση και ο καθένας θα έχει τη σχετική κατάρτιση πάνω στο σπορ. Γι' αυτό το λόγο αυτή η συγκέντρωση που κάνουμε εδώ αυτή τη στιγμή είναι μια περιφερειακή αναρχητική συγκέντρωση της Κεντρικής Ελλάδος που συμπεριλαμβάνει Θεσσαλία και Ήπειρο. Υπάρχουν αναρχητές από εδώ, από τη Λάρισα και από το Καρπινήσι. Και αυτή η συνάντηση έχει σκοπό γνωριμία μεταξύ μας και ταυτόχρονα εκπαιδευτικούς σκοπούς. Λέγομαι Κουλιάρας Κωνσταντίνος, είμαι από τον Ορειβατικό Σύλλογο του Καρπενησιού. Έχουμε έρθει 10-11 άτομα σε αυτό τον ορεινό όγκο και επ' ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά, τους αγαπητούς φίλους από τη Λάρισα για τη φιλοξενία τους. Σκοπός, όπως είπε και ο φίλος ο Βασίλης, αυτής της συνάντησης είναι καθαρά εκπαιδευτικός και γνωριμίας.
Η αναρρίχηση είναι ένα σπορ, κατά τη γνώμη μου, ένα άθλημα που στην πατρίδα μας δεν έχει ακόμα τη μαζικότητα που θα έπρεπε. Η Ελλάδα είναι κατάσπαρτη από βουνά και βράχια, αλλά δυστυχώς δεν έχει αυτή τη μαζικότητα, λόγω του ότι δεν πέρασε ακόμα σαν σπορ μαζικό μέσα από τα σχολεία, μέσα από την οικογένεια. Γι' αυτό βλέπουμε σήμερα πολύ λίγους ορειβάτες στην Ελλάδα να ασχολούνται με την αναρρίχηση και την ορειβασία. Τα βράχια που είδαμε σήμερα μας κατέπληξαν πραγματικά. Τα παιδιά της Λάρισας έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά από απόψεως διαδρομών και ασφαλιών. Εμείς θέλουμε να τα ευχαριστήσουμε και πάλι και να τα καλέσουμε για μια νέα συνάντηση του Καρπενήσι. Πάρουμε και τη γνώμη μιας εκπροσώπου του γυναικείου φύλου. Πώς βλέπετε τη συμμετοχή της γυναίκας στην αναρρίχηση, στην ορειβασία γενικότερα? Δυστυχώς είμαι από τις λίγες γυναίκες που σκαρφαλώνουν στην Ελλάδα, και λέω δυστυχώς γιατί είναι ένα φανταστικό σπορ που θα μπορούσε να έχει πολλές γυναίκες. Δυστυχώς όμως δεν ξέρω για ποιους λόγους. Ίσως δεν πήραν τα πρώτα βήματα από την οικογένεια, από το σχολείο. Γενικότερα γιατί δεν είναι αναπτυγμένο στην Ελλάδα αυτό το σπορ. Δεν έχει πολλές φίλες. Για μένα είναι από τα λίγα αθλήματα που σου προσφέρουν φανταστικές συγκινήσεις. Και αυτό τα λέει όλα. Πού νομίζετε ότι οφείλεται η μη μαζικότητα στο σπορ αυτό? Ίσως δεν έχει διαδοθεί πολύ από τους ανάλογους κατάλληλους φορείς. Πέστε μας εσείς σε ποιο επίπεδο βρίσκεται η βοήθεια της πολιτείας. Η βοήθεια της πολιτείας, να μην πω σχεδόν ανύπαρκτη, βρίσκεται πολύ χαμηλό επίπεδο, για το λόγο ότι ενώ υπάρχουν αυτή τη στιγμή άτομα που ασχολούνται με το σπορ αυτό, έχουν πάει στο εξωτερικό, έχουν κάνει συνδιοργανώσεις με συλλόγους του εξωτερικού, το σπορ στην Ελλάδα, παρόλο ότι ασχολούνται λίγα άτομα και τελείως με δική τους βοήθεια και μόνο, δηλαδή όλοι μας με προσωπικά έξοδα το κάνουμε, ακόμα και σαν σύλλογος, πάντα από μόνοι μας βάζουμε τα χρήματα, παρόλα αυτά καταφέραμε να φτάσουμε σε ένα αρκετά καλό επίπεδο σε σύγκριση με τους ξένους, που σίγουρα εκεί η υποδομή είναι πάρα πολύ πιο μεγάλη. Παρόλα αυτά το κράτος δείχνει μια αδιαφορία για όλα αυτά. Ένα παράδειγμα θα φέρω, ότι διοργανώνεται μια αποστολή στα Ιμαλάια από την Ομοσπονδία Ορειβατικών Συλλόγων της Ελλάδας, καθαρά εκπαιδευτικού χαρακτήρα, δηλαδή ο σκοπός είναι να σταλούν ορειβάτες από όλη την Ελλάδα, νέοι, πεπειραμένοι, για να εκπαιδευτούν στην ορειβασία του ψηλού βουνού στα Ιμαλάια. Παρόλα αυτά, ας το πούμε, το κράτος, οι αρμόδιες υπηρεσίες, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κτλ., δεν δώσαν την ανάλογη προσοχή που θα έπρεπε. Με άλλα λόγια, υποσχεθήκαν χρήματα. Δεν μιλάμε για μεγάλα ποσά τώρα, αν συγκρίνουμε τα ποσά που ξοδεύονται για άλλα σπορ, μηδαμινά ποσά συγκριτικά με τα άλλα. Παρ' όλα αυτά, την τελευταία στιγμή πριν την αναχώρηση της αποστολής, δεν μας χορηγήσαν τα χρήματα. Με αποτέλεσμα, τελευταία στιγμή να είμαστε έτοιμοι να φύγουμε και να μην μπορούμε να φύγουμε, γιατί δεν μας έδωσαν τα χρήματα η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Είναι πολύ έξοδο το άθλημα σε σύγκριση με τα άλλα σπορ? Είναι πολύ έξοδο σε σύγκριση με τα άλλα σπορ, σίγουρα είναι πολύ έξοδο, αλλά μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό μέσα από τους συλλόγους. Αλλά για να αντιμετωπιστεί αυτό μέσα από τους συλλόγους, θα πρέπει οι σύλλογοι να έχουν την σχετική βοήθεια από το κράτος. Δηλαδή, ένας νέος σήμερα για να ξεκινήσει να κάνει ορειβασία και αναρρίχηση, σίγουρα θα χρειαστεί χρήματα και αρκετά. Αυτό όμως δεν πάει να πει ότι είναι σπορ των πλουσίων κτλ., όπως συνήθως λέγεται. Είναι ένα σπορ που, αν θες να το κάνεις, θα το κάνεις. Απλώς ο σύλλογος πρέπει να βοηθήσει, και για να μπορέσει ο σύλλογος να βοηθήσει σε υλικό, θα πρέπει να έχει την ανάλογη βοήθεια από το κράτος. Αλλιώς τα πράγματα είναι δύσκολα. Αυτός ο αναρχητής έχει κάνει μια διαδρομή, έχει φτάσει στο τέρμα της, και από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποια άλλη οδός κατάβασης με τα πόδια, κατεβαίνει με αυτή τη μέθοδο που λέγεται μέθοδος ραπέλ. Υπάρχει ένας ειδικός μηχανισμός που δεν υπάρχει στη ζώνη του, που του επιτρέπει να γλιστράει προς τα κάτω στο σκηνή χωρίς κανένα κόπο και κούραση, και είναι απόλυτα ασφαλές. Όπως βλέπετε, κατεβαίνει με μεγάλη άνεση και ασφάλεια. Λοιπόν, κατεβαίνει, σε λίγο βρίσκεται στο κενό, αφήνει το σκηνή να γλιστράει σιγά σιγά μέσα από το μηχανισμό. Είναι ένα απλό μηχανισμό σε σχήμα 8,
φεγγαριού που το σκηνή περνάει από μέσα και φρενάρει πολύ εύκολα με τα χέρια. Όταν ο αναρχητής φτάσει στο τέρμα του, απλώς τραβάει τη μία άκρη του σκηνιού και τραβάει όλο το σκηνή κάτω.